Με κάθε επισημότητα πραγματοποιήθηκαν το πρωί οι εκδηλώσεις για την 100η επέτειο απελευθέρωσης της πόλης των Σερβίων από τον τουρκικό ζυγό. Το πρωί τελέστη επίσημη δοξολογία στον Ιερό Ναό Αγίων Ευλαμπίου και Ευλαμπία στα στενά πόρτες. Ακολούθησε επιμνημόσυνη δέηση υπέρ των πεσόντων στο χώρο του Ιερώου και κατάθεση στεφάνων. Με τα πνευμάτων δικαίων τετελειωμένων, των δούλων σου σώτερων άπαυσον, φυλάσσω να φτάσει στη μακαρία ζωή, την παράση φιλάνθρωπε. Εις την κατάπαυση σου, Κύριε. Αιωνία, ειρήνη, αιωνία, αυτόν ειρήνη. Τιμούμε σήμερα την επέτειο των 100 χρόνων από τη μάχη στις θέσεις πόρτες και την απελευθέρωση της πατρίδας μας και της Βορείου Ελλάδος, της Μακεδονίας και της Βορείου Ελλάδος. Είναι μια σημαντική μάχη που εξελίχθηκε ως συνέχεια της μάχης του Σαρανταπόρο, της μάχης της Βογκόπετρας και των Λαζαράδων. Θεωρούμε ότι στην περιοχή μας έγιναν οι σημαντικότερες μάχες, οι οποίες συνετέλεσαν σε πολύ μεγάλο βαθμό στην γρήγορη κίνηση του στρατού και την γρήγορη κατάληψη της Θεσσαλονίκης, που ήταν στρατηγικής και παραμένει στρατηγικής σημασίας πόλη για όλη τη Βόρεια Ελλάδα αλλά και για τα Βαλκάνια. Είμαστε ευγνώμονες στους προγόνους μας που δώσαν τη μάχη και νίκησαν και αυτοί σηματοδοτούν το παρόν αλλά και την αισιοδοξία για το μέλλον. Θέλω να τονίσω ότι σήμερα έχουμε δύο ιερά καθήκοντα να διασφαλίσουμε με τον αγώνα μας την ενότητα και την ομοψυχία όλων των Ελλήνων, την ανεξαρτησία, την οντότητα και την ισχυρή υπόσταση της πατρίδας μας και να επίσης να αγωνιστούμε για να στηρίξουμε τις δημοκρατικές κατακτήσεις και το κοινωνικό κράτος των Ελλήνων. Με την ευκαιρία της σημερινής γιορτής για τα 100 χρόνια ελεύθερης ζωής εδώ στη Μακεδονία, θέλω να ευχηθώ να είμαστε πάντοτε αδούλωτοι στο φρόνημα, να είμαστε πάντοτε ελεύθεροι από πολιτιστική, πνευματική και οικονομική πλευρά και θέλω να ευχηθώ χρόνια πολλά και όλοι μας να δώσουμε τον καλύτερο εαυτό μας προκειμένου η πατρίδα μας να περάσει τις δυσκολίες τις οποίες περνάει τώρα. Το πανηγυρικό της ημέρας εκφώνησε η Διευθύντρια του Γελ Σερβίων Αθανασία Κουρελή. Μνήμη ιερή, χρέος επιτακτικό οδήγησε σήμερα τα βήματά μας στα αγιασμένα του τα χώματα για να τιμήσουμε τους ήρωες και να θαυμάσουμε το ψυχικό τους μεγαλείο που τους οδήγησε στη θυσία για την κατάκτηση του ιδανικού της ελευθερίας. Ενός ιδανικού που με τους ερωικούς αγώνες του 21 δεν πραγματώθηκε σε ολόκληρη την ελληνική γη. Η ελευθερία δεν περπάτησε στα άγια χώματα της Μακεδονικής γης. Μετουσιώνεται όμως σε πραγματικότητα όταν την 5η Οκτωβρίου 1912 η Ελλάδα, η Σερβία και η Βουλγαρία μετά το Μαυροβούνιο που είχε προηγηθεί από την 20η Σεπτεμβρίου 1912 κήρυξαν και αυτές κατά της Τουρκίας απελευθερωτικό αγώνα. Νεολαία του Μορφωτικού Ομίλου Σερβίων, τα κάστρα και του στρατού, επί της οδού Ανδρέα Παπανδρέου, κορυφώθηκαν οι εκδηλώσεις για την απελευθέρωση των Σερβίων.
Αμέσως μετά, ο Μορφωτικός Όμιλος Σερβίων Τα Κάστρα παρουσίασε δημοτικούς χορούς στην κεντρική πλατεία της πόλης, ενώ πραγματοποιήθηκε και ομιλία στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου από τον υποστράτηγο εν αποστρατεία Μιχαήλ Καψάλη με θέμα Βαλκανική πόλεμη, μάχες Ελασσόνες Δεσκάτης, μάχη Σαρανταπόρου, απελευθέρωση Σερβίων και Κοζάνης.